Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποίησε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών Οάσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κρονίου, όπου στελέχη του κέντρου διένυμαν έντυπο ενημερωτικό υλικό και συζητούσαν με τους σεραίους πολίτες σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών και κυρίως για τους παράγοντες που δρούν προστατευτικά. Κέντρο Πρόληψης Οάσης διοργανώνουμε μια ενημερωτική εκδήλωση για τον σεραϊκό πληθυσμό, για τον κόσμο της πόλης των Σερών, να τον ενημερώσουμε σχετικά με τις ουσίες, για την επικινδυνότητα, για τους κινδύνους που υπάρχουν, να του πούμε τι πρέπει να κάνει για να προλάβει και να μην πέσει στην παγίδα των ναρκωτικών. Είναι μια καθαρά ενημερωτική εκδήλωση. Θα κρατήσουμε μέχρι το μεσημέρι εδώ. Θα δώσουμε φυλάδια στον κόσμο, θα δώσουμε μπαλόνια στα μικρά παιδιά με μηνύματα ενάντια στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών γραμμένα πάνω. Θα έχουμε και έτσι μια μουσική επένδυση. Θα είναι ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο event. Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί όχι μόνο η ενημέρωση, αλλά κυρίως να ακουστεί παντού το σύνθημα της ημέρας, που είναι άμυνα στις εξαρτήσεις, επίθεση στη ζωή. Πώς είναι να ενημερωθεί ο κόσμος των Σερών για να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις και να μην πέφτουμε πλέον στην παγίδα των ναρκωτικών. Το κάνουμε όλη τη χρονιά μέσα από τα σχολεία και με την ενημέρωση, αλλά νομίζω ότι και μια ακόμη τελευταία προσπάθεια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε επαφή έτσι και με τα παιδιά και πάτε και στη σχολεία, τι ανταπόκριση έχετε και τι θέλουν να μάθουν κυρίως τα παιδιά γύρω? Κοιτάξτε, η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν και ευτυχώς πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζητάνε διαρκώς παρεμβάσεις στα σχολεία ώστε να ενημερωθούν τα παιδιά. Τα παιδιά αυτό που θέλουν να μάθουν είναι κυρίως οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από τη χρήση των ναρκωτικών, θέλουν να ενημερωθούν. Και νομίζω ότι είναι και κλειδί σχετικά με την χρήση μη των ουσιών από τα παιδιά. Η ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την χρήση των ναρκωτικών, εντούτοις αυτό που γνωρίζουν οι υπεύθυνοι του κέντρου είναι ότι αναφορικά με τη χρήση ινδικής κάναβης, τα ποσοστά στο νομό Σερών είναι χαμηλά. Αφορά τη χρήση του χασίς, παράδειγμα, κειμενόμαστε στα χαμηλά επίπεδα πανελλαδικώς σε ηλικίες γυμνασίου και ηλικίου. Αντιθέτως, στο αλκοόλ είμαστε πολύ ψηλά σαν πόλη, αλλά όσον αφορά τα ναρκωτικά και δίτο χασίς, είμαστε χαμηλά σε χρήση. Αυτό είναι ευχάριστο και ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι πολλά παίζουν ρόλο και έχουν αλλάξει. Είναι και η πρόσφατη έρευνα από τον ΟΚΑΝΑ και από τον ΚΕΘΕΑ, όπου έχουν αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Πολύ περισσότερη εξάρτηση από τζόγο, από τσιγάρο και λιγότεροι από ναρκωτικές ουσίες. Το χασίς ναι μεν υπάρχει, είναι μια σοβαρή εξάρτηση για όλο τον πληθυσμό, αλλά υπάρχουν πτωτικές τάσεις στα υπόλοιπα είδη των ναρκωτικών.